το τρίτο μεσογειακό συνέδριο υγείας Cretan Lifestyle Mediterranean Tradition and Modern Applications επιστρέφει στην Κρήτη και τις εγκαταστάσεις της Γκρεκοτέλ, υποσχόμενο να αλλάξει τον τρόπο σκέψης για τη διατροφή και τη ζωή παγκοσμίως. Ο λιτός και ταπεινός τρόπος των παππούδων μας έγινε το διεθνές πρότυπο και έτυχε παγκόσμιας επιστημονικής αναγνώρισης για τη δημιουργία και εξέλιξη των σύγχρονων διαχθρών τάσεων. Με αίθουσα διδασκαλία στην πανέμορφη Κρήτη και τις εγκαταστάσεις του επιβλητικού Amirandes Grecotel Boutique Resort, ειδικοί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται προκειμένου να μοιραστούν την έρευνα αιχμής, τις καινοτόμες πρακτικές και τη διαχρονική σοφία του μεσογειακού τρόπου ζωής υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης των Υπουργείων Τουρισμού και Υγείας. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ενότητες διαδραστικής μάθησης σε συνδυασμό με τη μοναδική εμπειρία της θρυλικής κρητικής φιλοξενίας και της Grecotel. Οι κορυφαίοι των κορυφαίων. Πρώτος είναι ο Φρανκ Χου, είναι καθηγητής της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Harvard. Είναι μάλλον ο πιο κορυφαίος, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο στο χώρο της διατροφής και θα μας μιλήσει για το ελαιόλαδο σε σύγκριση με άλλα σποροελαία και λάδια από φυτά. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαίοι μελετητές, επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης και εμπειρογνώμονες του κλάδου, όπως ο καθηγητής Φρανκ Χου από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν στους συμμετέχοντες τις βαθιές γνώσεις τους γύρω από τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής και του μεσογειακού τρόπου ζωής. Δεν πετούσαν τίποτα. Είναι αμαρτία, παιδί μου, να πετάμε. No food waste, που σήμερα ακόμα και 40% της τροφής μας πετιέται. Αξιοποιούσαν τα πάντα, nose to tail. Δεν περιμέναμε τους σύγχρονους αστεράτους Μισελέν σεφ να μας το περάσουν αυτό. Οι παππούδες μας ήταν οι πρώτοι διδάξατε. Για τη βιολογία της γύρανσης και τις πιθανές επιδράσεις του παραδοσιακού ελληνικού τρόπου ζωής θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Ταβερναράκης, για να ακολουθήσει ένα ζωντανό παράδειγμα υγιούς γύρανσης και ζωής. Ο Παύλος Αντωνάκης, συνταξιούχος επιχειρηματίας αλλά και η σύζυγός του 90 ετών σήμερα, οι οποίοι ζουν στο Φουρφούρα Αμαρίου, θα μιλήσουν για την καθημερινή ζωή και τη διατροφή τους, η οποία βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της κριτικής διατροφής. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συνεδρίες που ζωντανεύουν τις αρχές της μεσογειακής ζωής με επιδείξεις μαγειρικής αλλά και πρακτικές ενσυνειδητότητας. Κάνουμε ένα ημερήσιο καινοτόμο συμπόσιο για ελληνικές εταιρείες startup στο χώρο της αγροδιατροφικής σύμπραξης. Θα μάθουν από κορυφαίους businessmen, mentors της βιομηχανίας και της Αμερικής και της Ελλάδας.